Πάμε στο οροπέδιο Λασιθίου. Δεν έχει χιονίσει. Κίνηση ωστόσο υπάρχει. Πάμε στον κύριο Γερακάκη, τον κύριο Νικηφόρο Γερακάκη, τον αντιδήμαρχο τουρισμού. Αντιδήμαρχε, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, εσείς, πολύ καλά. Εσείς. Είμαστε καλά. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν χειμερινούς προορισμούς όπως τα Ανόγια, το οροπέδιο Λασιθίου, Ομαλός, Φακιά. Ωστόσο, υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχουν προκρατήσεις, υπάρχει κίνηση. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Παρόλο που, όπως είπατε, πάρα πολύ σωστά δεν βοηθάνε. Βασικά βοηθάνε με την έννοια ότι είναι πιο εύκολη πρόσβαση. Αλλά ήθιστε τέτοια εποχή, που γίνανε πρωτοχρονιά, να έχουμε συνηθίσει τέτοια σημεία ορεινού όγκου, δηλαδή όπως το Ευρωπαίο Λαστείο, να έχουν χιόνι ή, για αν δεν έχουν χιόνι, να υπάρχει, ας πούμε, ένα κλίμα πιο χειμερινό. Παρ' όλα αυτά, η πληρότητα σε εμάς αγγίζει και ξεπερνάει το 100%. Ναι. Στα διαμερίσματα και στους ξενώνες που υπάρχουν στο οροπέδιο. Και τις μέρες που προηγηθήκαν, δηλαδή αναφέρομαι στο τριήμερο των Χριστουγέννων, υπήρχε πάρα πολύ κόσμο στο οροπέδιο. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος που ήρθε και απολαμβάνει όποτε ανεβαίνει προς το οροπέδιο, τη φύση. Δηλαδή, αντιδήμαρχε, αν κάποιος τηλεθεατής, μια οικογένεια, μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και θέλει προπαραμονή, παραμονή, τη μέρα της πρωτοχρονιάς, να ανέβει, να πάει προς το οροπέδιο και να μείνει, δεν θα βρει κατάλημα? Νομίζω ότι τώρα είναι λίγο αργά, γιατί και σήμερα το μεσημέρι που είχα κάποιο ενδιαφέρον από φίλους, δεν υπήρχε τίποτε. Ρώτησα, δεν υπήρχε τίποτε. Είναι 100% υπάρχει πληρότητα σε όλα τα καταλήματα. Μάλιστα, πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, μιλήσαμε για καιρικές συνθήκες κάπως διαφορετικές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι πως βοηθά και τον προϋπολογισμό δήμων να μην έχουμε χιόνια, να μην έχουμε εγκλωβισμούς, να μην έχουμε διανοίξεις, σωστά? Σίγουρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση και ιδιαίτερα σε μικρούς δήμους όπως είναι ο δικός μας, και το βιώσαμε και πέρυσι όπου είχαμε πολύ μεγάλη συχνότητα και πολύ υψηλό όγκο από χιόνι, και ήταν μια δύσκολη περίοδος. Οπότε σίγουρα βοηθάει ο καιρός, παρόλο που, εντάξει, και η βροχή χρειάζεται και το χιόνι χρειάζεται. Αναφέρομαι τώρα μετά το πέρας του χειμώνα για τις καλλιέργειες. Παρ' όλα αυτά είμαστε καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, αντιδήμαρχε. Καλή σεζόν να έχετε, καλό υπόλοιπο να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.